Φίλες και φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε πριν την πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΠΑΜΕ, που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο κλειστό γήπεδο του Γαλατσίου. Ήδη πάνω από 530 συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δηλώσει συμμετοχή, με τη σχετική λίστα να εμπλουτίζεται καθημερινά. Πρόκειται για αποφάσεις ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων και εκατοντάδων πρωτοβάθμιων και επιχειρησιακών σωματείων και συνδικάτων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Μαζί μας είναι ο Παναγιώτης Πολίτης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ στο εργοστάσιο της Λάρινας. Παναγιώτη, καλησπέρα. Τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ θα συμμετέχουν στη συνδιάσκεψη. Και θα συμμετέχουμε και μέσα από συλλογικές διαδικασίες, είναι η συμμετοχή μας, και από διοικητικά συμβούλια και από γενικές συνελεύσεις, και επιδιώκουμε από την μεγάλη αυτή σύσκεψη και εμείς να μεταφέρουμε την πείρα μας από τον αγώνα που δώσαμε το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζουμε να δίνουμε από τη νέα φάση, αλλά πραγματικά να χαράξουμε μαζί με όλους αυτούς που ανταμώσαμε και ανταμώνουμε καθημερινά στους δρόμους τη νέα μας τακτική απέναντι σε αυτά που έρχονται, σε αυτά που πρέπει να παλέψουμε για την επιβίωση, για την επιβίωσή μας. Τι προσδοκάτε να βγει από αυτή τη σύσκεψη? Τι προσδοκάμε? Προσδοκάμε καταρχάς να υπάρξει και θα υπάρξει, και είμαστε σίγουροι, γιατί με πολλά σωματεία έχουμε, δηλαδή νιώθουμε σαν σωματεία της ΛΑΡΚΟ τρομερά, πώς να το πω, ωφεληθήκαμε μέσα από αυτόν τον αγώνα. Ωφεληθήκαμε από την άποψη ότι ήρθαμε σε επαφή με δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες διοικητικά συμβούλια σε όλη τη χώρα, που συζητήσαμε και εμείς για τον αγώνα μας, αλλά και τα προβλήματά τους. Και έμπαινε από όλους η ανάγκη καλύτερου συντονισμού, πιο ενιαίου πλαισίου για την ανατροπή αυτών των πολιτικών που μας φέρνουν μέχρι εδώ και για το μέτωπο που έχουμε, για την ανατροπή του μετώπου που έχουμε απέναντι με την εργοδοσία. Άρα η επιδίωξή μας είναι να γίνουν βήματα, ουσιαστική συζήτηση για το πώς χαράζουμε, για το πώς περπατάμε από αύριο το πρωί, με πρώτο σταθμό βέβαια την απεργία στις 20.11, με το πώς περπατάμε μέσα στους εργαζόμενους, πώς πείθουμε, πώς εισπυρώνουμε, πώς οι νέοι εργαζόμενοι που να μπουν στα σωματεία, να φτιαχτούν και άλλα σωματεία, θα μπουν μπροστά για να, και αυτοί μπροστά για να φέρουν ακόμα περισσότερους για την ακόμη μεγαλύτερη, γιατί έχουν γίνει βήματα, ανασύνταξη του ταξικού εργατικού κινήματος. Αυτή είναι η επιδίωξή μας. Και νομίζω είμαστε σίγουροι, κατεβαίνουμε δηλαδή κάτω σε αυτή τη μεγάλη σύσκεψη, συνδιάσκεψη, είμαστε σίγουροι ότι τέτοια βήματα πάντα γίνονται και θα γίνουν. Απλά λέμε ότι σήμερα η εργατική τάξη έχει πάρα πολλά περισσότερα από την πείρα του έτους που πέρασε, των δύο τελευταίων ετών, πολύ μεγαλύτερη πείρα, να την ενοποιήσει και να είναι πιο αποτελεσματικότερη ακόμα από Δευτέρα το πρωί. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, θα τα πούμε και στην σύσκεψη.